Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας κόσμος ο οποίος παρακολουθεί και γνωρίζει, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν ήρθαμε χθες. Γνωρίζει ότι και η μία εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζεται υπό τον κύριο Κασελάκη και η άλλη εκδοχή των παλιότερων στελεχών κτλ. Πρόκειται για δύο εκδοχές της ίδιας γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ που επί της ουσίας προώθησε κυβερνητικά σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, μνημόνια, συμπράξεις με τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, με το Ισραήλ, με τη στάση που έχει τώρα, που δεν υπάρχει καμία διαφωνία για τη στάση τους στήριξης και εξεπλήματος των εγκλημάτων του Ισραήλ στη Γάζα. Άρα λοιπόν στα κύρια, στα στρατηγικά συμφωνούν. Από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι δεν έχει να προσμένει κάτι ένας κόσμος που αισθάνεται αριστερός, ριζοσπάστης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, να μην προσδοκά δηλαδή ότι κάτι μπορεί να προκύψει εκεί, ούτε από τους ανταγωνισμούς με το ΠΑΣΟΚ, είτε τα διάφορα παζάρια που γίνονται αυτή την περίοδο και τα καλέσματα. Και πιστεύουμε ότι έχει πείρα, ότι στήριγμά του και αποκούμπι μπορεί να αποτελέσει το ΚΚΕ, η ενίσχυση του ρεύματος αυτό, παρά τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης, του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που καταγράφηκε και στις βουλευτικές εκλογές και στη συνέχεια ενισχύθηκε περαιτέρω στις τοπικές εκλογές με την εκλογή 6 δημάρχων ανάμεσά τους της Πάτρας, έχει μάλιστα και για τρίτη φορά, δείχνει ακριβώς τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στην λαϊκή αντιπολίτευση, την ουσιαστική, τη στρατηγική αυτή που απαντά στις λαϊκές ανάγκες σήμερα κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική που μένεται και θα συνεχίζεται με τα παραδείγματα που δείξατε τώρα με τους σεισμόπληκτους, οι οποίοι θεωρούνται κόστος, για παράδειγμα, να επιδοτούνται το ενοικιό τους και σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις που καταπνίγονται οι λαϊκές ανάγκες για να εξυπηρετηθούν τα πλεονάσματα, οι επενδυτικές βαθμίδες και τα κέρδη των ομίλων. Κοιτάξτε, η εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τα λαϊκά νοικοκυριά και στα καύσιμα και στην ενέργεια και στο λάδι και στα τρόφιμα δείχνει ακριβώς το αποτέλεσμα μιας οικονομίας που κινείται με βάση το κέρδος, με βάση το κέρδος των μεγάλων ομίλων, των εξαγωγέων, αυτών που λιμένονται δηλαδή τις αγορές και βγάζουν κέρδη, είτε έχει ελλείψεις, είτε έχει μικρότερη παραγωγή, είτε υπάρχει υπερπληθώρα. Και στις δύο περιπτώσεις. Και αυτό είναι ένας. Γιατί η κυβέρνηση συνήθως μιλάει για τους διεθνείς παράγοντες. Να θυμίσουμε έναν διεθνή παράγοντα που έχουμε ξεχάσει. Ότι όλοι μιλούσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση των κοινών αγορών που θα μας προστάτευαν από ελλείψεις, όπου θα βρίσκανε τα προϊόντα, τα ελληνικά αγορές κτλ. Το πρόβλημα του λαδιού είναι χαρακτηριστικό. Δράζεται στις τρεις μεγάλες χώρες παραγωγής, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Και ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτό της κερδοφορίας των ομίλων δεν μπορεί να το λύσει. Και όχι μόνο δεν μπορεί να το λύσει, επιδεινώνεται η κατάσταση. Και ακριβώς διαμορφώνεται το έδαφος από την κοινή αγροτική πολιτική που διαμορφώνει τιμές για τον παραγωγό οι οποίες είναι ασφιχτικές και βεβαίως ο λαός ακριβοπληρώνει και καταλήγει να ψεκάζει τη σαλάτα αντί να ρίχνει λάδι. Και αυτό που δείχνει ακριβώς σήμερα η κατάσταση που πρέπει να απαντηθεί είναι κατάργηση των φόρων στα βασικά είδη κατανάλωσης, τον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και αναδεικνύεται και ακριβώς περί επενδυτικής βαθμίδας. Και να τα πούμε και αυτά και να τελειώσουν και τα παραμύθια, γιατί ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε για πολέμιο των πολυεθνικών και τα λοιπά και άλλα παραμύθια με δράκους. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι η πολιτική που έχει ασκηθεί όλα αυτά τα χρόνια δείχνει, για παράδειγμα, 2022, 5,6 η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τούμπανο η ανάπτυξη. Ήρθαν αποτελέσματα για το λαό. Ήρθε μείωση της ακρίβειας, ήρθε αύξηση των μεροκάματων. Όχι, βεβαίως, ακριβώς γιατί συνεχίζεται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που λέει περικοπές κρατικών δαπανών, άγρια φορολεηλασία και μισθή καθυλωμένη και στην πράξη μειώνονται η αγοραστική ικανότητα. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και είναι εξανεμίστηκε ειδικά στα τρόφιμα, ο άγριος πληθωρισμός και ο πληθωρισμός των τροφίμων. Πληθωρισμός των τροφών. Άρα λοιπόν, από εκεί χρειάζεται πάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι οι ένοχοι για αυτή την πραγματικότητα σήμερα.